Αγαπητοί φίλοι και φίλες, όλο το προηγούμενο διάστημα οι δυνάμεις του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, όλα τα συνδικάτα, οι ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη για τη διεκδίκηση των απολειών που είχε συνολικά η εργατική τάξη την περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης. Εδώ, στην πόλη της Αθήνας, οργανώθηκαν εκατοντάδες κινητοποιήσεις, παρεμβάσεις, απεργίες, στάσεις εργασίας μέσα σε χώρους δουλειάς. Μπροστά έμπαινε πάντα το ζήτημα της ικανοποίησης των δίκαιων αιτημάτων για την επαναφορά του κατώτατου βασικού μισθού στα 751, όπου με περίσσιο θράσος η κυβέρνηση μόλις χθες ανακοίνωσε ότι όχι μόνο δεν θα τον επαναφέρει όπως μας έλεγε εδώ και 4 χρόνια, αλλά βάζει σε πλήρη εφαρμογή τον νόμο Βρούτσι, συνδέοντας το κατώτατο μισθό με τις ανάγκες της ανταγωνιστικότητας, της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, καταργώντας το δικαίωμα των εργαζομένων να διαπραγματεύονται ελεύθερα με τον αγώνα τους το ύψος των αμοιβών τους. Πάντα ήταν μπροστά το αίτημα για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, για ουσιαστικές αυξήσεις με υπογραφή κλαδικών συμβάσεων, κόντρα στη φορολογιστία, κόντρα στον νόμο Λεμιτόμο για την κοινωνική ασφάλιση και άλλα. Σε αυτές συμμετείχαν χιλιάδες εργαζόμενοι, νέοι σε ηλικία, γυναίκες, Έλληνες και μετανάστες, σε μια σειρά από κλάδους και κυρίως και από τον επισιτισμό εδώ στην Αθήνα με τα ξενοδοχεία τα πολλά και τα εστιατόρια που κι εγώ προέρχομαι. Πέρα του ότι βρήκαμε απέναντί μας αυτούς τους αγώνες την κυβέρνηση και τα αστικά κόμματα, το ΚΙΝΑΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, τις δυνάμεις καταστολής, βρήκαμε επίσης και την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ της Αθήνας και της Περιφέρειας Αττικής. Μια δημοτική αρχή που ήταν ανοιχτά και ξεκάθαρα με το μέρος των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην πόλη αυτή, που τσάκισε κυριολεκτικά με τη φοροπηκτική πολιτική της το τσεκουρεμένο εισόδημα των εργαζομένων, χαρίζοντας ταυτόχρονα εκατομμύρια χρέη στους μεγάλους επιχειρηματίες με πρώτους τους ξενοδόχους και τους μεγαλέμπορους φυσικά, παίζοντας το ρόλο του πλασιέ, του μεσίτη, του επιχειρηματία. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον εμείς οι εργαζόμενοι στον τουρισμό δεν ακούγαμε τίποτα άλλο από όλους αυτούς, πέρα από το στόχο τους να μετατρέψουν την Αθήνα σε ένα απέραντο τουριστικό θέρετρο, ένα απέραντο εμπορικό κέντρο ως λύση στα μεγάλα λαϊκά προβλήματα. Μάλιστα, είναι τόσο μεγάλη η ανησυχία τους για την εξασφάλιση στην ουσία ακόμα περισσότερων κερδών για τους ξενοδόχους και τους μεγαλέμπορους, που με μεγάλο μίσος αντιδρούσαν σε κάθε κινητοποίηση εργαζομένων που τους καλούσε τη μόστρα, τη βιτρίνα. Όπως έκαναν χαρακτηριστικά με τις κινητοποίησεις των εργαζομένων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι κι αλλιώς, το παράδειγμα από την καπιταλιστική ανάπτυξη στον τουρισμό, όσον αφορά τη ζωή, τις συνθήκες που δουλεύουν, που επιβιώνουν οι εργαζόμενοι στην Αθήνα, δεν αφήνει περιθώρια για να συνεχίζεται αυτή η κοροϊδία. Κάθε άνοιγμα ενός νέου ξενοδοχείου στην Αθήνα σημαίνει ακόμα περισσότεροι εργαζόμενοι τετράωροι, ενοικιαζόμενοι από δουλέμπορους με συμβάσεις μίας μέρας έως μίας εβδομάδας και τελικό εισόδημα που δεν ξεπερνάει τα 600 ευρώ. Κάθε άνοιγμα επισιτιστικής επιχείρησης σημαίνει ακόμα περισσότεροι εργαζόμενοι ανασφάλιστοι, ορομίστοι, χωρίς 13ο και 14ο μισθό. Όσο προχωράει η καπιταλιστική ανάπτυξη που δεν έχει άλλο στόχο παρά την εξασφάλιση κερδών για τους λίγους, τόσο χειροτερεύουν οι όροι και οι συνθήκες που ζουν οι εργαζόμενοι στην Αθήνα. Άλλωστε είναι ακόμα πιο εμφανές από τα αίτια τα στοιχεία. Το 18 άνοιξαν δεκάδες νέα ξενοδοχεία στην Αθήνα και το ίδιο αναμένεται για το 19, ενώ ταυτόχρονα φτάνουμε στην Αθήνα να μετράμε δεκάδες κλειστούς παιδικούς σταθμούς, παρατημένους ελεύθερους χώρους, αθλητικά κέντρα που τα προορίζουν για παραχώρηση σε ιδιώτες. Ο Δήμος της Αθήνας, όπως και οι υπόλοιποι Δήμοι που κυριάρχησαν οι παρατάξεις του ΚΙΝΑΛ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, αποτέλεσαν έναν ακόμα αντίπαλο στον αγώνα της εργατικής τάξης, ως μηχανισμός στήριξης της πολιτικής των κυβερνήσεων και της εργοδοσίας. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλη επιλογή για τους εργαζόμενους της Αθήνας. Έλληνες και μετανάστες, πέρα από το να στηρίξουν με όλους τους τρόπους και με την ψήφο τα ψηφοδέλτια που το ΚΚΕ στηρίζει σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο παντού. Όσο πιο ισχυρό βγει το ΚΚΕ από όλες τις εκλογικές μάχες, οι δυνάμεις που μέχρι σήμερα πάλεψαν, έβαλαν εμπόδια στην καταστρατήγηση μισθών και δικαιωμάτων,
που πάλευσαν και παλεύουν για την οριστική λύση των προβλημάτων της τάξης μας, τόσο πιο ισχυρή θα είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και το κίνημά τους, τόσο πιο αποτελεσματικοί θα είναι οι αγώνες τους. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.